Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που μας βοηθάει, μας επιτρέπει να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή». Είναι η εκπομπή αυτή που μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία, αλλά και μέσα από τις εμπειρίες, τις βιωματικές εμπειρίες του Πνεύματος του Αγίου σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας των χριστιανικών εκκλησιών, αποδεικνύεται το ότι ο Θεός εργάζεται τις έσχατες αυτές οι μέρες, προετοίμασε για να εργαστεί τις έσχατες αυτές οι μέρες με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, καθώς είναι γεγραμμένο, ουχή διαδυνάμεως, αλλά ουδέ διαισχύως, αλλά μόνο δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά αυτό είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, στο Ζαχαρία τον προφήτη, αλλά και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, πριν αναλυφθεί, αφού 40 μέρες δίδασκε τους μαθητάς του, στην ερώτηση των μαθητών του λέγοντας «Κύριε, τάχα», διαβάζω από τις Πράξεις των Αποστόλων, πρώτο κεφάλαιο και εξεδάφιο, «Κύριε, τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνει στην Βασιλεία εις τον Ισραήλ». Είπε δε προς αυτούς, «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ έθεσε εν δία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιον Πνεύμα εφημάς και τότε θα είστε εις εμέ μάρτυρες και στα Ιεροσόλυμα και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως εσχάτου της γης». Αυτό λοιπόν το οποίο περιγράφει απλά και κατηγορηματικά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι ότι το έργο, όπως στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, έτσι και στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, όπως δηλαδή στην πρώτη, στην εγκαθίδρυση, στη δημιουργία και στην εγκαθίδρυση και την επέκταση της Εκκλησίας όλη την Οικουμένη έγινε μέσα από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μέσα από την Εκκλησία του Τριαδικού Θεού, όπου κυριαρχούσε ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, ο Πατέρας εργαζόταν να ελκύει, ο Ιησούς Χριστός εργαζόταν να προσθέτει και να διδάσκει στην Εκκλησία και ο Παράκλητος να ζωοποιεί και να αποστέλει ανθρώπους σε όλη την Οικουμένη για να επεκταθεί η Βασιλεία των Ουρανών. Όπως λοιπόν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, έτσι είναι και γεγραμμένο όπως θα δούμε αργότερα, και στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία με τον ίδιο τρόπο εργάστηκε έως τώρα και ακόμη πιο έντονα και ένδοξα θα εργαστεί μέχρι την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Την εκπομπή μας αυτή την παρουσιάζουν οι αγαπητοί Κώστας Τρακιώτης και Χάρης Ασβεστάς, και στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε μείνει σε σένα αγαπητέ Κώστα, όπου περιέγραφες τα πρώτα συγκλονιστικά συμβάντα του 20ου αιώνα, της αρχής του 20ου αιώνα, και μάλιστα αναφέρθηκε στην φοβερή, τρομακτική θα λέγαμε, αναζωπήρωση που έλαβε χώρα γύρω στο 1905 στην Ουαλία με τον Evan Roberts. Ακριβώς. Ο Κύριος, θα έλεγε κανείς ότι μπήκε πολύ δυναμικά τον 20ο αιώνα, εκχιώντας το Πνεύμα το Άγιο. Η Ουαηλία, βέβαια, ήταν ένα πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, στο οποίο όμως συνέβησαν πολύ σημαντικά πράγματα. Εκείνη την περίοδο... Θα μας περιγράψει μια φορά ακόμη, όπως την περασμένη εκπομπή, την εμπειρία και πώς περιγράφει την εμπειρία του ο Evan Roberts της επίσκεψης του Πνεύματος του Αγίου. Ναι, βεβαίως. Γιατί είναι κάτι το συγκλονιστικό και αξίζει να το ακούσουμε και δεύτερη φορά. Βεβαίως. Βρισκόμουν ξαπλωμένος, λέγει ο ίδιος, λέει ο Roberts, βρισκόμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου μια μέρα και ένιωσα δονήσεις. Το σώμα άρχισε να τρέμει. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και γονάτισα και βρέθηκα στον αέρα. Και τα χείλη μου άρχισαν να κινούνται προφέροντας φράσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν. Βρέθηκα εκτός τόπου και χρόνου. Ήμουν σε επαφή με τον Θεό. Πριν από αυτό είχα έναν Θεό από μακρόθεν. Μία τρομερή έκχυση χαράς ήλθε πάνω μου. Δηλαδή είναι μία εκπληκτική περιγραφή, αν όχι απόλυτης βάφτισης Πνεύματος Αγίου, αν και αυτά τα παράξενα τα οποία λαλούσε, το πιθανότερο είναι να είναι ξένες γλώσσες. Προφανώς, όχι το βέβαιο, ναι, αλλά το πιθανότερο. Σίγουρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, έχει έρθει σε μια έκσταση. Έτσι, σε μια μεγάλη πνευματική έκσταση, δηλαδή σε μια μεγάλη βιωματική εμπειρία Πνεύματος Αγίου. Ακριβώς. Βέβαια όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν μας εξασφαλίζουν. Διότι ο άνθρωπος μετά μπορεί να ξεπέσει εάν δεν τηρήσει κάποιες βασικές προϋποθέσεις, όπως είναι η ταπείνωση,
ο διαρκής αγώνας να πολεμάει κανείς τον εαυτό του, να μετανοεί και να είναι πάντοτε χαμηλά. Γιατί πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν από τον Θεό δεν έμειναν σε αυτό. Μέχρι η καρδία τέλος. Τους επήρθη και στο τέλος ξέφυγαν. Θέλεις να πεις δηλαδή ότι όπως είναι και γραμμένο υπομείνασε ως τέλος θέλει σωθεί, ακριβώς. Το γράφει ο Χριστός, μας το περιγράφει ο Χριστός μες στο λόγο του, θέλεις να πεις ότι αυτός ο τόσο ευλογημένος άνθρωπος που δημιούργησε αυτήν, που ο Θεός δημιούργησε δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, χρησιμοποιώντας αυτόν τον άνθρωπο την εκπληκτική αναζωπήρωση της ουαλίας, δεν έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του στον αγιασμό, στην καθαρότητα. Δυστυχώς η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει, ούτε αυτό ελαχιστοποιεί την πείρα. Ο Θεός κάνει το μέρος του. Με αυτή τη λογική και ο Δημάς δεν έπρεπε ποτέ να προσκληθεί από τον Κύριο. Αλλά και όχι μόνο αυτό, και ο Απόστολος Παύλος ομολογεί λέγοντας ίσως και καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών, αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι για να καταντήσει στην εξανάσταση των νεκρών αναγκάστηκε ο παντοδύναμος και πανάγαθος Θεός να στείλει σε αυτόν άγγελο Σατάν να τον ραπίζει για να μην επαρθεί, για να μην παρεφανευτεί από τις μεγάλες αποκαλύψεις που ο Θεός του έδινε. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η χάρη του Θεού διετήρησε και τον Απόστολο Παύλο και πιστεύω μέσα μου για να είμαι ειλικρινής ότι στο τέλος της ζωής του ο Θεός πάλι κατά χάρη θα έκανε σε αυτό το σκεύος του τον Evans, τον Roberts. Μακάρι και το ελπίζουμε. Δεν και το ξέρουμε αλλά το ελπίζουμε. Ακριβώς. Εκείνο που έχει σημασία πάντως είναι ότι όσο ο άνθρωπος του Θεού ζει για τον Θεό, ο Θεός τον χρησιμοποιεί και τον επισκέπτεται. Όταν απομακρυνθεί από τον αγιασμό και βασικά όπως είπες από τη μετάνοια και την ταπείνωση, από την καθημερινή μετάνοια και, συνεχόμενη ταπείνωση, κινδυνεύει καθώς είναι γεγραμμένο οι ψυχές μας βρίσκονται πάντοτε κινδύνο. Ο Θεός αγαπητέ Γιώργο και Χάρη δεν δεσμεύεται από ανθρώπους. Αν ο άνθρωπος του Θεού επαρθεί τότε τον ξεπερνάει. Και ο Θεός να μας φυλάει. Θεός να μας φυλάει όλους μας και ιδιαίτερα αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους χρησιμοποιεί ένδοξα στο έργο του. Την ίδια περίοδο που γινόντουσαν αυτά τα θαυμαστά πράγματα στην Ουαλία, γινόντουσαν ανάλογα και ίσως πολύ πιο έντονα στις Ινδίες. 1904-1906 στην Ουαλία, 1905-1906 στις Ινδίες. Χωρίς να έχει καμία σχέση. Ανθρώπινη τουλάχιστον. Τότε δεν υπήρχε και διαδίκτυο ώστε να πεις ότι έχουν μια τόσο άμεση επικοινωνία. Ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι ο Θεός όπου, σε όποιο μέρος της γης βρίσκεται διαθέσιμα για εκείνον, τα επισκέπτεται. Στις Ινδίες λοιπόν γίνεται μια κορυφαία έκχυση γύρω στο 1905 στην περιοχή Κετγκάουν, αν την προφέρω καλά, όπου βρισκόταν η Ιεραποστολή Μουκτή. Πάνω από 200 κορίτσια και πολλές δασκάλες τους έλαβαν το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Συγκεκριμένα, η αυτόπτης μάρτης, η κυρία Άμπραμς, στο βιβλίο της το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα στο Μουκτή, στην Ιεραποστολή αυτή. Για την Ινδία πάντοτε μιλάμε. Για την Ινδία μιλάμε, αναφέρει το εξής. Το Άγιο Πνεύμα εκχύθηκε σε πολλές ινδικές εκκλησίες. Νέοι άνδρες και γυναίκες έλαβαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, μιλώντας σε γλώσσες και διερμηνεύοντας γλώσσες. Στις 29 Ιουνίου στις 3.30 το πρωί του 1904, το Άγιο Πνεύμα επέπεσε σε μία από τις εθελόντριες για πρώτη φορά. Η νεαρή γυναίκα που κοιμόταν δίπλα της, κοιμόντουσαν παρέα, ανά δύο, η νεαρή γυναίκα που κοιμόταν δίπλα της, βλέποντας τη φωτιά να την περιβάλλει, πήγε και γέμισε ένα κουβά νερό για να την καταβρέξει. Αλλά τελικά ανακάλυψε ότι δεν καιγόταν στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο στον ύπνο της. Ο Άλμπερτ Νόρτον, ιεραπόστολος, αναφέρει αυτά που είδε ως εξής. Την ίδια εποχή, την ίδια περίοδο. Έμεινε εκστατικός, καθώς γνώριζα ότι κανείς στο δωμάτιο δεν γνώριζε αγγλικά. Αγράμματη. Είδα μια γυναίκα την οποία είχα βαφτίσει στο νερό λίγα χρόνια πριν, η οποία μιλούσε μαραθή. Είναι μια διάλεκτος ινδική προφανώς και ίσα που μπορούσε να μιλήσει λίγα ινδικά.
Αυτήν λοιπόν την άκουσα να ομιλεί αγγλικά με προφορά ξεκάθαρη και γάργαρη και εντυπωσιάστηκα, λες και έβλεπα κάποιον που ήταν νεκρός να ανασταίνεται. Τόσο έντονο ήταν το στοιχείο της έκπληξης που πλημμύρισε την ψυχή του Νόρτον. Αυτά γίνονται στις μακρινές Ινδίες το 1905 και 1906. Πρέπει να γινόντουσαν βέβαια πολύ περισσότερα και σημαντικότερα. Αυτά είναι. Εμείς ενδεικτικά τώρα αναφέρουμε κάποια πράγματα για να πούμε και να καταδείξουμε ότι ο Θεός εκχέει το Πνεύμα το Άγιο αισθητός σε εκείνους που με απλότητα πιστεύουν στο γεγραμμένο. Αμήν. Λέει η Γραφή, τότε ο Πέτρος ανοίξα στο στόμα, είπεν επαληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντή έθνη. Όστις φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις αυτόν. Δηλαδή, δεν είναι πια θέμα ευρωπαϊκό, δεν είναι θέμα λευκών, δεν είναι θέμα μιας περιοχής, είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που κινείται, όχι από ανθρώπους, από ανθρώπους τοπικά ναι, αλλά όχι από μία εκκλησία παγκόσμια, με ανθρώπινες επεκτάσεις, αλλά από μία εκκλησία Θεού, ο οποίος κινεί τα νήματα με ανθρώπους που εκλέγει σε κάθε τόπο, περιοχή και περιοχή, άγνωστους όμως μεταξύ τους. Και αυτό είναι το θαύμα της Παγκόσμιας Εκκλησίας του Χριστού και του κινήματος που σε λίγο θα ξεπεταχτεί, του κινήματος της Πεντηκοστής, γιατί εδώ θέλω να τονίσω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι δεν μιλάμε για Εκκλησία Πεντηκοστής σε αυτή την εκπομπή μας, ούτε για δόγμα Πεντηκοστής σε αυτή την εκπομπή μας. Σε αυτή την εκπομπή μιλάμε μόνο για την βιωματική εμπειρία του Πνεύματος του Αγίου και για το κίνημα του Πνεύματος του Αγίου που δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, επεκτάθηκε σε όλη την Οικουμένη, Ανατολή και Δύση, χωρίς ποτέ να αποκτήσει μία ενότητα που θα φανέρωνε έναν ηγέτη, έναν παγκόσμιο ηγέτη του κινήματος Πεντηκοστή σε όλη την Οικουμένη. Αντιθέτως, υπάρχουν κινήματα, υπάρχουν κινήσεις, υπάρχουν ομάδες ανθρώπων βαφτισμένων με Πνεύμα Άγιο σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, στο τέλος του 20ου αιώνα και στην αρχή του 21ου αιώνα, όπου εκατομμύρια άνθρωποι, άγνωστοι μεταξύ τους, χωρίς να ανήκουν στην ίδια ομάδα, στην ίδια κίνηση, στην ίδια εκκλησία, είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, γιατί και η αρπαγή της Εκκλησίας θα λάβει χώρα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ακριβώς. Να κάνουμε μια επιστροφή 4-5 χρόνια πίσω από το 1904, στα τέλη του 19ου αιώνα, όπου εκεί κάνει την εμφάνισή του ο Κάρολος Πάρχαμ. Γεννήθηκε... Αμερικάνος είναι, ναι. Βεβαίως. Γεννήθηκε το 1873 και... Αμερικάνος και νέγρος. Αμερικάνος και... Όχι, ο Πάρχαμ δεν ήταν νέγρος. Ήταν νέγρος. Όχι, ο Σέιμουρ ήταν νέγρος. Ο Πάρχαμ ήταν λευκός. Και είχε και μουστακάκι σαν και εσάς. Ο Πάρχαμ λοιπόν είναι ο θεμελιωτής του δόγματος της σύγχρονης πεντηκοστιανής κίνησης. Ήταν εκείνος ο οποίος για πρώτη φορά επέδειξε την γλωσσολαλιά, τις ξένες γλώσσες, την ομιλία σε ξένες γλώσσες, ως το αποκλειστικό, αποδεικτικό σημείο της βάφτισης με Πνεύμα Άγιο. Και να το πω καλύτερα, της βάφτισης στο Πνεύμα το Άγιο. Σωστό. Ήταν αυτός που έκανε την ακόλουθη τη δήλωση, λέει συγκεκριμένα, πιστεύω, όπως και ο Ιωάννης Wesley, ότι πριν έλθει ο Χριστός, η Εκκλησία θα ενδυθεί με την ίδια δύναμη την οποία είχαν οι Απόστολοι και οι πρώτοι Χριστιανοί. Τι ωραία. Είδατε όραση Πνεύματος Αγίου. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορούσε Ακριβώς. να το αποκαλύψει αυτό. Ακριβώς. Δημιούργησε, όπως είπε και ο Χάρης, το βιβλικό σχολείο της Βεθήλ και εκεί πέρα, όπως θα δούμε και παρακάτω, έκανε μελέτες, συμμελέτες, μαθήματα για το πώς λαμβάνεται τελικά το Πνεύμα το Άγιο. Τους έβαλε όλους τους μαθητές να ψάξουν, να βρούνε πού και πότε μέσα στην Αγία Γραφή φαίνεται έξι Πνεύμα του Αγίου και ποιο ήταν το χαρακτηριστικό γνώρισμα. Και αυτός έψαχνε δηλαδή. Να πούμε καταρχάς ότι η πρώτη που έλαβε Πνεύμα Άγιο ήταν η Άγνες Όσμαν, μια μαθήτρια της βιβλικής σχολής του Πάρχαμ στην τοπίκα του Κάντσας. Ο Πάρχαμ έλεγε τα εξής. Την πρώτη πρώτου του ένα.
Ακριβώς. Πρωτοχρονιά του 1901. Λέει συγκεκριμένα. Ναι, βέβαια, θα το πούμε ακριβώς όπως το λέει ο Χάρης. Πίστευα, λέει ο Πάρχαμ, ότι η εμπειρία μας σχετικά με το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα έπρεπε να συμφωνεί ακριβώς με τη Βίβλο. Τι ωραία έμπνευση. Και ούτε η εμπειρία του Αγιασμού, ούτε η επισκίαση εξύψους, όπως τόνιζαν πολλοί άλλοι, εφάρμοζαν ακριβώς με το δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Να το ξαναδιαβάσω, αυτό είναι σημαντικό. Πίστευα ότι η εμπειρία μας όσον αφορά την πλήρωση και βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου έπρεπε να συμφωνεί ακριβώς με τη Βίβλο, γιατί ούτε η εμπειρία του Αγιασμού, οι αγιαστικές κινήσεις που κινούντουσαν στη σωστή κατεύθυνση, καμία αντίρρηση. Και είχαν και εκδηλώσεις βαφτίσματος Πνεύματος. Ούτε η επισκίαση εξύψους, όπως την τόνιζαν πολλοί άλλοι. Η δύναμη προσχόταν. Ακριβώς. Εφάρμοζαν ακριβώς με το β' κεφάλαιο των πράξεων. Κατάλαβε δηλαδή ότι ναι, μεν όλα αυτά τα οποία διηγούνται οι προηγούμενοι ήταν σημαντικά, αλλά δεν εφήρμοζαν. Ναι, δεν εφήρμοζαν όμως ακριβώς. Έμεινε στην ακρίβεια ο Πάρχαμ. Αυτό είναι το μυστικό. Μεγάλη υπόθεση να μείνει κάποιος στην ακρίβεια. Κάποιοι θα πούνε ότι είναι σχολαστικισμός και ότι το παίρνεις κατά γράμμα. Βεβαίως. Έχοντας ακούσει, όπως ο ίδιος λέει, διάφορες θρησκευτικές ομάδες να απαιτούν διάφορες αποδείξεις από το σημείο της βαφτίσεως στο Πνεύμα το Άγιον την ημέρα της Πεντηκοστής, εγώ έβαλα τους σπουδαστές να εργαστούν επισταμένως και να βρουν ποιο ήταν το βιβλικό σημείο του βαφτίσματος εν πνεύματι, ώστε να σταθούμε ενώπιον του κόσμου με κάτι που ήταν απολύτως εναρμονισμένο με το Λόγο του Θεού. Είναι άνθρωπος εκλεκτός του Θεού, έτσι. Ο Σέιμουρ, ο οποίος ήταν ο ποιμένας στη Σαζούζα, ένας νέγρος αγράμματος άνθρωπος, άγιος όμως άνθρωπος του Θεού, ταπεινός εργάτης και δούλος, έκανε την εξής εκπληκτική δήλωση. Είναι πολύ σημαντική η δήλωση αυτή και πάρα πολύ αποκαλυπτική και αληθινή. Αν η Εκκλησία χρειάστηκε 400 χρόνια μετά τους Αποστόλους για να εκπέσει από την αποστολική απλότητα και δύναμη, χρειάστηκαν άλλα 400 χρόνια μετά το Λούθυρο για να επιστρέψει βήμα-βήμα στον πρωταρχικό χριστιανισμό. Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλες αλήθειες είναι αυτές. Στη συνέχεια ο Πάρχαμ συνεχίζει και λέει τα εξής. Στις 10 η ώρα το πρωί χτύπησα το κουδούνι. Τους έχει βάλει όλους να ψάχνονται το μεταξύ, έτσι. Στις 10 η ώρα το πρωί. Στο κολέγιο της Βεθλίδη. Το οποίο το ίδρυσε ο ίδιος, χωρίς να πληρώνει κανένας. Ένας Θεός ξέρει πώς λειτουργούσε αυτό το πράγμα. Αυτή η προσπάθεια. Βιβλικό κολέγιο, νίκια, όλα αυτά που χρειάζονται, απαιτούνται. Κανένας δεν πληρωνότανε, μόνο ο Θεός το κράταγε. Κανένας δεν πλήρωνε, μόνο ο Θεός το κράταγε. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον. Συνεχίζει λοιπόν ο Πάρχαμ και λέει: στις 10 η ώρα το πρωί χτύπησα το κουδούνι, καλώντας όλους τους μαθητές για να πάρω την αναφορά τους για το θέμα που τους είχα αναθέσει. Προς μεγάλη μου κατάκπληξη, διαπίστωσα ότι όλοι είχαν καταλήξει πως η αδιάσυστη απόδειξη κάθε φορά που γινόταν Πεντηκοστή ήταν ότι μιλούσαν σε ξένες γλώσσες. Τι ωραία. Έτσι. Η μαρτυρία του Πάρχαμ για τη βάφτιση στο Πνεύμα το Άγιο της Άγνες Όσμαν. Της πρώτης που βαφτίστηκε. Η πρώτη που βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο την 1η-1η του 1901 στη Βεθήλ. Το βιβλικό σχολείο της Βεθήλ. Μου ζήτησε να βάλω τα χέρια μου πάνω της για να λάβει Πνεύμα Άγιο. Εγώ στην αρχή αρνήθηκα να κάνω κάτι τέτοιο, διότι εγώ δεν είχα λάβει μια τέτοια εμπειρία. Πώς θα μπορούσε να βάλει χέρια επάνω της όταν εκείνος δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο. Σεμνός άνθρωπος, ταπεινός και σοβαρός. Συγκροτημένος άνθρωπος στα πνευματικά. Συνεχίζει όμως και λέει: κατόπιν και μετά από πάρα πολύ μεγάλη πίεση από την ίδια και από τους άλλους, αποφάσισα να το κάνω ταπεινά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με το ζόρι δηλαδή. Δεν πρόλαβα να προσευχηθώ πάρα πολύ. Όταν η δόξα του Θεού επέπεσε πάνω της, ένα φωτοστέφανο φάνηκε να καλύπτει το κεφάλι της και το πρόσωπό της και άρχισε να μιλάει στα κινέζικα. Αδυνατούσε να μιλήσει αγγλικά για 3 ολόκληρες ημέρες. Κύριε Θεέ μου. Μία άλλη αδελφή, η Λίλιαν Θίσλουεστ, που ήταν εκεί τότε, κατέγραψε τα γεγονότα όπως τα ίδια από τη δική της σκοπιά. Λέει συγκεκριμένη αδελφή. Συναθρίζεις γίνονταν ημέρα και νύχτα. Όλοι ένιωθαν την επίδραση μιας δυνατής παρουσίας ανάμεσά μας. Μία σπουδάστρια, η Όγκμαν, δεν την ονομάζει, μία σπουδάστρια ζήτησε από τον αδελφό Πάρχαμ να επιθέσει χέρια για να λάβει Πνεύμα Άγιον.
Καθώς αυτός προσευχόταν, το πρόσωπό της φωτίστηκε με τη δόξα του Θεού και άρχισε να μιλάει σε ξένες γλώσσες. Πολύ λίγοι από εμάς μπόρεσαν να κοιμηθούν εκείνο το βράδυ. Την επόμενη ημέρα, μη δυνάμενη ακόμη να μιλήσει αγγλικά η συγκεκριμένη αδελφή, ζήτησε ένα κομμάτι χαρτί στην οποία έγραψε «Προσεύχεστε να μπορώ να διερμηνεύω». Δεν μπορούσε να μιλήσει ελληνικά, ναι, αγγλικά, με τη γλώσσα της και λέει «Προσεύχεστε να μπορέσω να μιλήσω, να δω τι λέω, δεν ξέρω τι λέω», ας πούμε, έτσι. Η ίδια η Όσμαν, η οποία έζησε το 1870, γεννήθηκε και το 1937 έφυγε για τον Κύριο, ομολογείται εξής. Το πνεύμα της προσευχής ήταν... Νομίζω ότι παντρεύτηκε και τον Μπάρχαμ. Όχι, όχι, όχι. Ο Μπάρχαμ είχε... Θα δούμε την ομολογία της Σάρας Μπάρχαμ, της γυναίκας του, πως έλαβε και εκείνη πνεύμα Άγιο. Θα το πούμε τώρα. Όντως παντρεύτηκε κάποιον γνωστό κήρυκα. Η Όσμαν, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Η Όσμαν λοιπόν το 1870-1937 γεννήθηκε, ομολογείται εξής. Το πνεύμα της προσευχής ήταν πάνω μας εκείνη τη νύχτα. Ήταν σχεδόν 7 η ώρα της 1ης Ιανουαρίου του 1901, χάρη. Όταν ήλθε στην καρδιά μου η επιθυμία να ζητήσω ο αδελφός Πάρχαμ να επιθέσει επάνω μου χέρια για να λάβω τη δωρά του Αγίου Πνεύματος. Καθώς επέθεσε χείρας, άρχισαν να λαλώ σε ξένες γλώσσες δοξάζοντας τον Θεό. Μίλησα πολλές γλώσσες και ήταν καθαρή η διαφορά όταν ομιλείτο μία νέα διάλεκτος. Δηλαδή μίλησε κινέζικα, αλλά δεν μίλησε μόνο κινέζικα, μετά άρχισε αυτό να αλλάζει. Ήταν μία βαθιά αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου μέσα μου που ποτέ μου δεν είχα γνωρίσει μέχρι τότε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά δηλαδή μεταξύ επισκίασης και βάφτισης Πνεύματος Αγίου και πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Και το περιγράφει, κοιτάξτε πώς το δίωσε, ήταν σαν ποταμοί ζωντανών νερών να ξεχυλίζουν από το βαθύτερο είναι μου. Απολύτως γραφική, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, η εμπειρία της Όσμαν. Ένας έκπληκτος βοέμιος, η βοέμιοι χάρη... Προφανώς θα είναι από τη Σλοβακία. Είναι από τη Βοημία, έτσι. Εκεί, είναι η Τσεχοσλοβακία. Τσεχοσλοβακία, έτσι. Η Βόρεια, η Τσεχία. Η Τσεχία, είναι, βασικά. Δεν είναι η Σλοβακία. Mm. Η Τσεχία, ναι. Ένας έκπληκτος βοέμιος που ήταν παρόν διαβεβαίωσε ότι μιλούσε στη μητρική του γλώσσα τα μεγαλεία του Θεού. Φοβερό. Η Όσμαν όμως θα προσθέσει επίσης και κάτι άλλο εξίσου εντυπωσιακό. Ήμουν η πρώτη στη βιβλική σχολή που μίλησα γλώσσες. Τότε ήθελαν και οι άλλοι να μιλήσουν σε ξένες γλώσσες. Εγώ όμως τους έλεγα να μην ζητούν να μιλήσουν σε ξένες γλώσσες, αλλά να ζητήσουν να βαφτιστούν με Πνεύμα Άγιο. Το έλαβε το Πνεύμα του Άγιο και δεν κατάλαβε ότι αυτό είναι το αποδεικτικό σημείο, παρότι το είχαν εντοπίσει οι συμμαθητές της. Δεν γνώριζα εκείνον τον καιρό άλλον που να μιλούσε σε ξένες γλώσσες και δεν περίμενα ότι το Πνεύμα του Άγιον θα εκδηλωθεί στους άλλους όπως και σε μένα. Μετά το κατάλαβε. Γιατί μετά έπεσε το Πνεύμα του Άγιον και σε άλλους. Ο Πάρχαμ τότε θα προσθέσει τα εξής. 12 εργάτες που ήταν στη σχολή προερχόμενοι από διαφορετικά δόγματα πληρώθηκαν με Πνεύμα Άγιον και μιλούσαν σε ξένες γλώσσες. 12 εργάτες από διαφορετικά δόγματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν υπήρχε βίαιη σωματική εκδήλωση, αν και μερικοί έτρεμαν κάτω από τη δύναμη της δόξας που τους πλήρωνε. Η αδελφή Στάνλεϊ, μια γυραιά κυρία, ήλθε κατά μήκος του δωματίου καθώς μπήκα μέσα, λέγοντάς μου, πριν μπω, ότι γλώσσες πυρός κάθονταν επάνω από τα κεφάλια των 12. Εδώ... Να πούμε και για τη Σάρα Πάρχαμ Χάρη, τη γυναίκα του Πάρχαμ, η οποία λαμβάνει... Κάτσε μισό λεπτό. Ναι. Αυτό το κολέγιο, ναι, που έκανε ο Πάρχαμ, ναι, είχε, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διαβάζεις, ανθρώπους, αδελφούς, ναι, πιστούς από όλα τα δόγματα. Βέβαια. Άρα δηλαδή ήταν μια κίνηση που έκανε ο Πάρχαμ, αγιαστική μεν, ακριβώς, διαμαρτυρόμενη δε, αλλά εξάπαντος μια κίνηση που το κίνητρο ήταν η δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Ακριβώς. Γιατί αυτό ήταν και το κήρυγμα του Πάρχαμ, πριν λάβει ο ίδιος το Πνεύμα του Άγιο. Ακριβώς. Άρα κήρυτε ο Πάρχαμ την βάφτιση, τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αν και δεν την είχε λάβει. Το κήρυξε από τη στιγμή που το κατάλαβαν όλοι μαζί και το κατάλαβε και εκείνος. Μάλιστα. Μέχρι τότε όμως... Όχι, συγγνώμη,
κατάλαβε ότι το σημείο είναι το να μιλάνε ξένες γλώσσες. Ακριβώς. Αλλά την έκχυση και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου την κήρυτε πριν ακόμη το ακριβώς. Καταλάβει αυτό. Ο Πάρχαμ, όπως και πολλοί άλλοι που εξέφραζαν την Wesleyανή παράδοση, η οποία έλεγε ότι ο άνθρωπος καλείται να έχει βιωματική εμπειρία με τον Θεό. Προσωπική βιωματική εμπειρία με τον Θεό, προσωπική σχέση με τον Θεό, προσωπική οδηγία, προσωπικό άγγιγμα. Προσωπική σχέση με τον Θεό, αυτά τα εξέφραζε ο Wesley καταρχάς, ακολούθησαν πάρα πολύ μέχρι τον Πάρχαμ και όλοι αυτοί, όπως είπαμε και σε άλλες εκπομπές μας, έλαβαν επισκιάσεις εξητούντας το πνεύμα. Ο Πάρχαμ ήταν ο πρώτος ο οποίος από τους εξητητές που κατέληξε ότι το αποδεικτικό σημείο ότι έλαβε πνεύμα Άγιο δεν είναι ούτε η έκσταση, ούτε η συγκίνηση, ούτε η συντριβή της μετανοίας, που όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και αναγκαία, αλλά είναι το να ομιλήσει κάποιος σε ξένες γλώσσες κατά το ακριβές της γραφής. Ακριβώς, αυτό είναι το σημαντικό. Mm. Ότι το κατανόησε. Ακριβώς. Όχι από την προσωπική του εμπειρία ή την εμπειρία των άλλων. Το είδε γραμμένο. Από τη μελέτη των γραφών. Ακριβώς. Δηλαδή έβαλε τους φοιτητάς του, αλλά και ο ίδιος, μελέτησαν να δούνε πώς αποδεικνύεται μέσα από τις γραφές ότι κάποιος έλαβε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και εκείνο και το οποίο, αγαπητέ Γιώργο, εμένα με συγκινεί σε αυτό είναι ότι ενώ ο άνθρωπος αυτός το έχει καταλάβει, δεν ήθελε να πει ότι ρε παιδιά, εγώ το έχω αποκάλυψει. Τι λέτε εσείς, το βλέπετε μέσα. Και κατέληξαν όλοι σε αυτό το συμπέρασμα. Και εκεί ο άνθρωπος αυτός βεβαιώθηκε ότι αυτό είναι. Ακριβώς. Από την ομοφωνία της μελέτης. Είναι σημαντικό πράγμα. Ακριβώς. Σου λέει, εγώ το βλέπω καθαρά, το αισθάνομαι, αλλά εσείς τι βλέπετε. Μέσα στις γραφές. Ακριβώς. Και τελικά όλοι συνετέλεσαν προς αυτή την άποψη. Και πραγματικά το είδαμε ότι αυτό ήταν τελικά. Δόξα στον Θεό. Η Σάρα Πάρχαμ λαμβάνει πνεύμα Άγιο, η γυναίκα του. Αν και δεν έχει λάβει ακόμη. Ακόμη δεν έχει λάβει αυτός. Μετά έλαβε. Μετά από τη γυναίκα του. Καθώς όλοι μας συγκεντρωθήκαμε στο ανώγιο ομόψυχη, ο Θεός μας επισκέφθηκε και η δόξα του κάλυπτε τα πάντα. Αυτό τα λέει η γυναίκα του. Η γυναίκα του. Ομολογία της. Ακριβώς. Αισθάνομαι να πω ότι μόνο αυτοί που έχουν λάβει μια τέτοια εμπειρία μπορούν να νιώσουν τη χαρά που νιώσαμε τότε. Ουδής γνωρίζει, μη λαμβάνων, το λέει και η γραφή. Η δόξα του Θεού πλημμύρισε την ψυχή μου και μετά άρχισα να ομιλώ σε ξένες γλώσσες. Όταν το ίδιο βράδυ επιτέλους αναπαύθηκα για τη νύχτα, κοιμήθηκα, ο άντρας μου, ο αδελφός Πάρχαμ, μου είπε ότι μιλούσα γλώσσες στον ύπνο μου, δοξάζοντας ακόμη τον Θεό. Οι εμπειρίες που ζούμε σήμερα δηλαδή. Βέβαια. Είναι καταπληκτικό αυτό. Αυτά δεν ήταν μόνο τότε, τα βλέπουμε και στις μέρες μας. Και είναι μακάρι οι άνθρωποι οι οποίοι θα δεχθούν αυτή την εμπειρία, γιατί εμάς ο σκοπός μας δεν είναι άλλος, αλλά είναι να κοινοποιήσουμε αυτό το οποίο έκανε ο Θεός χάρη στην αθλειότητά μας. Γιατί είμαστε άθλιοι άνθρωποι. Και τώρα δηλαδή, δεν είμαστε καλύτεροι από κανέναν. Ναι. Σαν ελεημένοι του Κυρίου, ομολογούμε κάτι το οποίο το βιώσαμε και το οποίο το βιώσαν άλλοι πριν από εμάς. Αυτό είναι όλο. Εδώ ένα μικρό. Πριν από 2 χρόνια περίπου, ναι, ο Χριστός βάφτισε με πνεύμα Άγιο την εγγονούλα μου την Λιδία, περίπου 10 χρονών. Το πρώτο βράδυ δεν μπορούσε να μιλήσει ελληνικά. Και όχι μόνο αυτό, μετά μίλησε, αλλά είχαν βαφτιστεί και 2-3 ακόμη παιδιά της ίδιας ηλικίας και είχαν έρθει στο σπίτι μας και όλη τη νύχτα προσευχόντουσαν. Κουραστήκανε και πέσαμε να κοιμηθούμε. Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκα μαζί με την εγγονή μου τη Λιδία. Όλη τη νύχτα που κοιμότανε, στον ύπνο της, μίλαγε ξένες γλώσσες. Δεν είναι καταπληκτικό. Αμήν, αμήν. Η δε γυναίκα μου, όταν έκανε μία εγχείρηση γυναικολογικής μορφής και σε ένα πρόβλημα που είχε και την ναρκώσανε, όταν βγήκε ο γιατρός έξω, βγήκε αλαφιασμένος και μου έλεγε τι ήταν αυτά που έλεγε, τι ήταν αυτά που έλεγε, τι λόγια ήταν αυτά που έλεγε. Ακούγαν όλοι οι νοσοκόμοι και που παρευρίσκονταν μέσα στην εγχείρηση, τη γυναίκα μου μιλάει ξένες γλώσσες, κοιμισμένη όμως, ναρκωμένη, ναι, από το φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγχείρησης. Έχουμε τέτοια παραδείγματα και άλλους. Πάρα πολλά. Και αδελφός, γυρεός αδελφός μας, γνωστός, ναι, αδελφός, ναι, ναι, ο οποίος είχε μπει, γιατί είχε σπάσει νομίζω τη λεκάνη, το πόδι, ναι, του, μπήκε σε αναισθησία και καθώς τον. Τον χειρουργούσαν. Ναι, καθώς μιλούσε. Όχι, δεν ήταν σε αναισθησία. Νομίζω ότι ήταν στο φορείο και πόναγε και μιλούσε πληρωμένος με πνεύμα. Και ήταν κάποιος Πακιστανός και άκουγε στη γλώσσα του να και κάποιος γιατρός που γνώριζε λατινικά, άκουγε σε λατινικά να του μιλάει ο Κύριος. Ακριβώς. Επομένως. Ευχαριστούμε το Θεό. Μόνον η αίρεση ανακαλύπτει νέα πράγματα. Βέβαια. Έτσι. Τώρα, αν αυτό κάποιοι, είναι πολύ σοβαρό, πως, για τον αν, το κάποιοι, αν κάποιοι θεωρούν ότι είναι νέα πράγματα αυτά επειδή κάποιοι. Ομολογιακοί πατέρες
δεν τα έζησαν ή δεν τα ομολόγησαν, αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει την εμπειρία των πρώτων 2-3 αιώνων, δεν μπορεί να αποκλείσει τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν και τα οποία εξιστορήσαμε όλες αυτές τις εκπομπές και αυτά τα οποία γίνονται στις μέρες μας. Ο Θεός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Βάφτιζε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Ακριβώς. Βαφτίζει, στις έσχατες αυτές τις ημέρες όμως, εκχέει επί πάσαν σάρκα ακριβώς, το Πνεύμα το ακριβώς. Άγιο. Και αν κάποιοι ομολογιακοί πατέρες, άγιοι άνθρωποι, δεν είχαν αυτή την εμπειρία, αυτό δεν σημαίνει ότι κάνει εμάς ανώτερους. Με την έννοια πολύ ότι εμείς θεολογούμε φωτισμένοι ενώ εκείνοι δεν είχανε. Όχι. Απλούστατα, κάποιοι άνθρωποι άλλοι ομιλούν για την θεωρία του ακτίστου φωτός. Εγώ δεν την αμφισβητώ και δεν νομίζω να την αμφισβητεί κανείς μας, διότι το λέει και η Γραφή. Αλλά δεν την έχουμε εμπειρία. Αλλά εγώ δεν την έχω εμπειρευτεί. Δεν σημαίνει ότι αυτό τίποτα. Αλλά εκείνα τα οποία εμπειρευόμαστε και είναι σύμφωνα με το λόγο του Θεού, δεν έχουμε δικαίωμα να τα αλλάζουμε και να λέμε άλλα πράγματα. Που φτάνουν, όπως είπε και ο Ειρηναίος, στον κίνδυνο της υβρίσεως τελικά του Πνεύματος του Αγίου. Θεός να φυλάει. Συνέχισε όμως γιατί σε διέκοψα. Ο Πάρχαμ λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Όχι, στη γυναίκα του τέλειωσε. Τελείωσε η γυναίκα του. Την άκουγε να μιλάει μέχρι και στον ύπνο της ξένης γλώσσας και της το είπε την επόμενη μέρα. Ο ίδιος ο Πάρχαμ λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Γονάτισα πίσω από το τραπέζι. Είμαστε τώρα στο κολέγιο της Βεθήλ, έτσι. Γονάτισα, λέει, πίσω από το τραπέζι, χωρίς να γίνω αντιληπτός από κανέναν. Να το ξαναδιαβάσω. Γονάτισα πίσω από το τραπέζι, χωρίς να γίνω αντιληπτός από εκείνους που είχε επιπέσει η δύναμη της Πεντηκοστής. Δηλαδή, τώρα βρίσκεται σε έναν χώρο όπου το Πνεύμα το Άγιο έχει επιπέσει και κοιτάζει και βλέπει τι γίνεται. Και πάει και γονατίζει πίσω από ένα τραπέζι, ο ίδιος. Ξαφνικά, όλοι αυτοί άρχισαν να ψάλουν σε 6 διαφορετικές γλώσσες, εν πνεύματι. Όλοι σε μία αγγελική φωνή, την οποία δεν την είχα ακούσει ποτέ. Αφού δόξασα τον Θεό με όλη μου την καρδιά, του ζήτησα και εγώ την ίδια ευλογία. Τότε ένιωσα ένα μικρό τρεμοπαίξιμο στο λαιμό μου και η δόξα του Θεού επέπεσε πάνω μου και άρχισα να δοξολογώ τον Θεό στη σουηδική γλώσσα που αργότερα άλλαξε σε άλλες γλώσσες και συνέχισε έτσι μέχρι το επόμενο πρωί. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα μίλαγε σε ξένες γλώσσες. Αυτά από τις εμπειρίες εκείνες, οι οποίες έλαβαν χώρα στο βιβλικό σχολείο της Βεθήλ, από εκεί ξεκίνησαν τα μεγαλεία του Κυρίου, τα οποία θα δούμε σε άλλη εκπομπή, πώς εξελίχθηκαν στην Αζούζα και πώς μεταλαμπαδεύτηκαν. Είναι σημαντικό όμως να πούμε ότι ο Πάρχαμ, μετά από επισταμένη μελέτη, από νηστεία, προσευχή, μαζί με άλλα παιδιά του Θεού, ζήτησαν το ακριβές. Δεν αρκέστηκαν σε πύρες Πνεύματος Αγίου επισκιάσεις, οι οποίες όμως ομοίαζαν, αλλά δεν ήταν ακριβώς το γεγραμμένο. Και εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Βλέπουμε να κλιμακούμενη να ολοκληρώνεται μια χρονική ενότητα, γιατί ξέρετε, οι ιστορικές περίοδοι είναι διαφορετικές από τις χρονικές περιόδους. Η χρονολογική περίοδος είναι ο αιώνας, είναι τα 100 χρόνια, τα 10 χρόνια. Οι ιστορικές ενότητες είναι μια ομαδοποιημένη σειρά γεγονότων που συμβάλλουν προς μια κατεύθυνση. Γι' αυτό λοιπόν και οι ιστορικοί μιλάνε, παραδείγματος χάρη, για τον μακρύ 19ο αιώνα ή μιλάνε επίσης για τον κοντό 20ο αιώνα. Τι είναι αυτό? Ο μακρύς 19ος αιώνας ξεκινάει από το 1790 και τελειώνει στο 1918. Δηλαδή είναι περίπου 130 χρόνια. Ενώ αντίστοιχα ο 20ος αιώνας ξεκινάει από το 18, από την Οκτωβριανή Επανάσταση και τελειώνει το 1991 που αρχίζει η νέα εποχή και η πτώση του κομμουνισμού. Τι θέλω να πω με αυτό? Μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο συμβαίνουν κοσμογονικής αξίας και φύσης γεγονότα, τα οποία είναι σε όλα τα επίπεδα βεβαίως, έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενες εκπομπές διεξοδικά, αλλά όλα έχουν έναν προσδιορισμό τελικά να υπηρετήσουν το έργο του Θεού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το πιστεύω ακράδαντα. Η επεκτατικότητα, το δουλεμπόριο, γιατί μιλήσαμε για τον Πάρχαμ,
μιλήσαμε για την Αμερική, για τις φτωχές πολιτείες σε εισαγωγικά, όπου αυτοί οι απόκληροι του Νότου και όχι μόνο εξητούσαν το Πνεύμα το Άγιο. Η Αζούζα είχε πολλούς από αυτούς, για να μην πούμε ότι ήταν μόνο αυτοί. Αλλά βλέπουμε και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης να συμβαίνουν γεγονότα και όλου του κόσμου που στρέφουν τους ανθρώπους προς το Θεό, βλέπουμε τον Θεό να ανταποκρίνεται και πραγματικά φτάνοντας στην αυγή του 20ου αιώνα όλα είναι έτοιμα προκειμένου να ζήσουμε αυτήν τη μοναδική εμπειρία της έκχυσης σε διεθνές επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο του Πνεύματος του Αγίου. Και βρισκόμαστε πραγματικά στις παραμονές αυτού του γεγονότος που βιωματική εμπειρία έκχυσης Πνεύματος Αγίου πλέον γίνεται όλος ο κόσμος. Εδώ να δούμε τώρα τον προφητικό λόγο του Θεού πώς περιγράφει αυτά τα οποία μας είπατε, διαβάζετε, καθώς ξεκινάμε και μπαίνουμε στις έσχατες ημέρες, δηλαδή στον καιρό που ο Ιησούς Χριστός θα προετοιμάσει την εκκλησία του, σε όλη την οικουμένη, για να έρθει να την παραλάβει. Λέει λοιπόν στο βιβλίο του Ιωήλ, στο κεφάλαιο Β και στο εδάφιο 23. «Και τα τέκνα της Σιών χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών σας, διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος». Αυτή η λέξη είναι πάρα πολύ ωραία λέξη. «Έδωκε έγκαιρα», δηλαδή αμέσως μετά την ανάληψη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού την Πεντηκοστή ημέρα, την πρώιμο βροχή χάρη της οποίας επεξετάθη και εκηρύχθη το Ευαγγέλιο σε όλη την έθνη, σε όλα τα έθνη, ώστε όλος ο τότε γνωστός κόσμος να έχει λάβει γνώση αλλά και εμπειρία όσοι ήθελαν, αλλά και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Κηρύχθηκε το όνομα του Ιησού Χριστού, δεν είναι ένα μικρό πράγμα το να κηρυχθεί το όνομα του Ιουδαίου από τη Ναζαρέτ που πέθανε στα Ιεροσόλυμα καταδικασμένος από τους Εβραίους, να κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη ότι αυτός είναι ο Θεός ο αληθινός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δεν είναι απλό πράγμα. Και όλο αυτό ξεκίνησαν από 120 άντρες και γυναίκες. Αυτοί ήταν οι μάρτυρες του Ιησού Χριστού που έλαβαν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι μια τρομακτική ενέργεια του Θεού, πώς πίστεψε όλη η οικουμένη και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε από το 33 μέχρι το 70. Μέχρι εκείνη την περίοδο, το 70 μετά Χριστό, είχε κηρυχθεί το Ευαγγέλιο από αυτούς τους 120 ανθρώπους και μάλιστα εν μέσω διωγμών σε όλη την οικουμένη. Όχι ότι έπαψε να κηρύτεται και το 80 και το 90 κλπ. Αλλά όμως η μεγάλη φωτιά και η μεγάλη δύναμη ήλθε από το κήρυγμα του Πέτρου, αλλά ιδιαίτερα του Παύλου, που είναι γνωστά μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά και όλων αυτών των Αποστόλων. Ένα τρομακτικό θαύμα που θα ήθελα να το τονίσω, ότι είναι ανθρωπίνος αδύνατον. Αγράμματοι και ιδιώτες άνθρωποι να κηρύξουν την προσωπική τους εμπειρία, να γίνουν πιστευτοί μέσα σε έναν απέραντο ειδωλολατρικό κόσμο σε απόλυτο σκοτάδι. Χωρίς να ξέρουν καν την έννοια, μιλάω για τα έθνη, την έννοια του αληθινού Θεού. Μόνο οι Ισραηλίτες ήξεραν τον αληθινό Θεό. Κι όμως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μέσα σε μια γενιά, μέσα στα πρώτα 40 χρόνια, επεξετάθη σε όλον τον γνωστό τότε κόσμο. Αυτό το μεγάλο θαύμα που ανθρωπίνως είναι απολύτως αδύνατον. Το κατάφερε ο παντοδύναμος Θεός, και μάλιστα μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου, χρησιμοποιώντας ανθρώπους αγράμματους και ιδιώτες, οι οποίοι ετάραξαν όλη την οικουμένη, ταράτονται στην οικουμένη όλοι. Είναι ένα μεγάλο θαύμα. Όμως ο προφητικός λόγος δεν σταματάει στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ξαναδιαβάζω. «Διότι έδωκεν εις εσάς», θα έλεγα τους Ισραηλίτες, «την πρώιμον βροχήν εγκαίρος», αλλά και θέλει βρέξει σε εσάς πρώιμον βροχήν και όψιμον ως πρώτερον. Άρα αυτό το οποίο προφητεύει ο λόγος του Θεού, ο αψευδής και θεόπνευστος προφητικός λόγος που μαρτυράει, είναι ότι θα έρθει μια άλλη έκχυση
βροχής όπως τη λέει, που θα είναι και πρόημος και όψιμος. Θα είναι δηλαδή η τελευταία Αποστολική Εκκλησία που θα αρχίσει με την πρόημο βροχή, όπως διαβάσαμε που αρχίζει από τον Πάρχαμ, θα τολμούσα να πω, στην πραγματικότητα όμως το παγκόσμιο κίνημα της Πεντηκοστής είναι αυτό που θα περιγράψουμε Θεού θέλοντος την επόμενη εκπομπή μας, είναι της Ασούζας, αυτή η φοβερή έκχυση σε αυτή τη μικρή ομάδα ανθρώπων, μαύρων μάλιστα, νέγρικη ομάδα, όπου από εκεί ξεχύθηκε πια το κήρυγμα του Ευαγγελίου για δεύτερη φορά σε όλη την οικουμένη, επιμένω, για δεύτερη φορά και μάλιστα πάλι μέσα σε 40 χρόνια. Ώστε αυτό το Ευαγγέλιο, όπως λέει η Γραφή, το Ευαγγέλιο τούτο, το ορθοτομημένο, που όπως σε περιέγραφε και ο Πάρχαμ, ακριβώς έψαγνε να βρει, το Ευαγγέλιο τούτο κηρύχθηκε σε όλα τα έθνη, ώστε από το 1900 μέχρι το 1930, 35, 40, όλη η οικουμένη είχε επηρεαστεί πια και είχε γνωρίσει το κίνημα της Πεντηκοστής, όπου ο Ιησούς Χριστός εκηρύτε το και ως προς το Σταυρό Του, αλλά ιδιαιτέρως ως προς το βάφτισμά Του εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, ώστε τότε μέχρι το 1940 περίπου και πριν, δηλαδή πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλη η οικουμένη είχε εκατομμύρια ανθρώπους γνώστες του Ευαγγελίου, γράμματος αλλά και μορφωμένος πια, φτωχούς αλλά και πλούσιους, μαύρους αλλά και άσπρους και από κάθε φυλή, σε όλο τον κόσμο γνώστες και του Ιησού Χριστού του Κυρίου, πάλι σε μια περίοδο που πολλά κράτη είχαν ειδωλολατρεία ή πολλά κράτη ήταν μέσα σε τυπικές εκκλησίες που δεν είχαν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έγιναν γνώστες της θυσίας του Χριστού αλλά και της βάφτισης εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Είναι ένα μεγάλο θαύμα και μάλιστα αυτό το οποίο και θέλω να το διαβάσω για λίγο, περιγράφει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγελιόν του, λέει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, λέγοντας και είπε προς τους μαθητάς, διαβάζω από το κεφάλαιο Γιώτα Ζήτα, και είπε προς τους μαθητάς, θέλουν συνελθεί η μέρε, στους Αποστόλους τώρα τα λέει, ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του Ανθρώπου και δεν μπορείτε να δείτε. Δηλαδή θα είναι τόσο συγκλονιστικό το έργο του Θεού στις έσχατες ημέρες που και οι Απόστολοι θα θέλανε να δούνε μία από τη συγκεκριμένη αυτή μέρα και δεν θα μπορούν να τη δούνε. Γιατί λέει παρακάτω, και καθώς έγινε στο 26 εδάφιο, εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Αυτές οι μέρες του Υιού του Ανθρώπου είναι συγκλονιστικές. Άλλωστε, αντίστοιχο είχε πει ο Κύριος μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Ιώτα Γάμα 17, και θέλω να το διαβάσω λίγο, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο 17 εδάφιο, λέγοντας, επειδή αληθώς σας λέγω, ο Ιησούς Χριστός, μάλιστα θα διαβάσω από το 16, ημών δε η οφθαλμή είναι μακάρι, διότι βλέπουσι και τα ότα σας διότι ακούσιν, επειδή αληθώς σας λέγω ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν να είδωσι όσα εσείς βλέπετε και δεν είδαν και να ακούσουν όσα εσείς ακούετε και δεν ήκουσαν. Τότε οι προφήτες και οι δίκαιοι με αποκάλυψη γνώρισαν εξ αποκαλύψεως, ο Θεός τους φανέρωσε τις μέρες του Υιού του Ανθρώπου στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, στην πρώτη έλευσή του, και αργότερα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε για τους Αποστόλους ότι θα επιθυμήσουν να δούνε μία των ημερών του Υιού του Ανθρώπου στις έσχατες ημέρες και δεν θα μπορέσουν να δούνε. Ζούμε δηλαδή, αγαπητέ Κώστα και αγαπητέ Χάρη, ζούμε σε μία περίοδο μοναδική, μοναδικά περιγεγραμμένη στο Λόγο του Θεού, την περίοδο των εσχάτων ημερών, που άρχισαν οι αρχές οδύνων, όπως λέγει και θα δούμε στις επόμενες εκπομπές μας, οι αρχές οδύνων από τις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά ταυτόχρονα με τις αρχές των οδύνων, με τους δύο παγκόσμιους πολέμους, και μάλιστα καλό είναι να το δούμε και τώρα πώς περιγράφει ο Λόγος του Θεού τις αρχές οδύνων στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, διαβάζω, όταν τον ρώτησαν οι μαθητές πότε πες μας πότε θα γίνουν ταύτα και ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος, ο Κύριος μας είπε,
4 εδάφιο, κάπα δέλτα κεφάλαιο, και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί εν το όνοματί μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουν συμπλανήσει, θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε μην ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνουν συν, αλλά δεν είναι το τέλος, και περιγράφει με λεπτομέρεια, διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνων, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, βασιλεία επί βασιλείαν, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, θα γίνουν πείνες, λοιμοί, σεισμοί κατά τόπους, που αυτές θα αποτελούν αρχές των οδύνων, ακόμη λέει και φόβητρα εκ των ουρανών θα υπάρξουν, και αυτά θα είναι αρχές των οδύνων, τα αεροπλάνα και όλα αυτά τα πολεμικά εναέρια, τα όπλα τα οποία εφεύραν οι άνθρωποι, είτε πύραυλοι, είτε όλα αυτά εμφανίστηκαν αυτή την περίοδο, μέσα στα τελευταία χρόνια, δηλαδή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις αργές των οδύνων και στη συνέχεια. Αυτά λοιπόν ζούμε τις έσχατες αυτές οι μέρες, οι οποίοι ξεκίνησαν με τις αρχές των οδύνων από το 1905, παράλληλα με τα ιστορικά γεγονότα που περιγράφει ο Χριστός και με τα γεγονότα της έκχυσης του Πνεύματος του Αγίου. Θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι παρά το γεγονός που η ευλογία του Θεού βαίνει αυξανόμενη και οι εκχύσεις του Πνεύματος του Αγίου διαδέχονται η μία την άλλη, οι συμμετέχοντες σε αυτές τις κινήσεις, κυρίως βέβαια στην αποστολική πίστη, στην αγιαστική κίνηση αυτή του Πάρχα, οι οποίοι ήταν οι συμμετέχοντες και μεθοδιστές, ήταν και βαπτιστές και αγιαστές και πρεσβυτεριανοί, συναντούσαν, το λιγότερο που μπορώ να πω, την κριτική και τον σκεπτικισμό του χώρου της ευρύτερης διαμαρτύρησης. Συμμετείχαν σε κάποιες εκκλησίες, λάβαναν πνευμάγιο, αλλά γίνονταν ως επιτοπλίστων αποσυνάγωγοι. Ο χώρος της ευρύτερης διαμαρτύρησης δεν αποδέχθηκε αμέσως και καθολικά αυτού του είδους τα φαινόμενα. Και πολλοί από αυτούς και ποτέ δεν αποδέχθηκαν. Και πολλοί από αυτούς, ίσως και οι περισσότεροι, τουλάχιστον μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν είχαν αποδεχθεί. Αυτοί λοιπόν οι μεμονωμένοι πλέον χαρισματικοί χριστιανοί, από την περίοδο του Πάρχαμ και κυρίως μετά, όπως περιγράφει και πολύ ωραίο ο Κώστας, μετά την περίοδο της Αζούζα, θα αποτελέσουν τις πρώτες πεντηκοστιανές εκκλησίες. Την πρώτη πεντηκοστιανική κίνηση που ονομάστηκε από τους άλλους για να είναι διακριτή, για να είναι ξεχωριστή από τους υπόλοιπους διαμαρτυρίες. Βέβαια την αντίρρηση αυτού του κινήματος πεντηκοστής, αυτές των ενεργειών του Πνεύματος του Αγίου, δεν περιορίστηκε μόνο στην εν γέννη διαμαρτύρηση, αλλά πολύ περισσότερο στην Ανατολική Ορθόδοξη και στη Δυτική Καθολική, οι οποίοι ποτέ δεν δέχθηκαν αυτές τις ενέργειες και τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου, εν πάση περιπτώσει επίσημα. Σαφώς με εξαιρέσεις υπήρξαν αποδοχές, αλλά εν γέννη σαν οργανωμένες εκκλησίες ποτέ δεν δέχθηκαν αυτές τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Εγώ θα ήθελα να κλείσω με δύο ρίσεις, δύο ανθρώπων του Θεού από τα βάθη των αιώνων. Θα πω κάτι που είπε ο Σιμεών ο νέος θεολόγος. Εποχή. 10ος αιώνας. Έζησε το 950. Μεταξύ του 950 γεννήθηκε, 950 με 1022. Εθνικότητα. Έλληνας. Εάν κάποιος λέγει ότι χωρίς γνώση και αίσθηση λαμβάνει και κατέχει ο κάθε πιστός το Άγιο Πνεύμα, βλασφημεί και ψεύτη κάνει τον Χριστό που είπε «Ποταμή είδα το ζώντος, θέλω συνερεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Και να κλείσω με τον Βερνάδο του Κλερβό, 1090-1153, επίσκοπος Κλερβό. Εθνικότητα. Γάλλος. Γάλλος ήταν. Νομίζω ήταν Γάλλος. Πώς λέγω θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτούς να πιστέψουν ότι η πνευματική ζωή της νύμφης επισφραγίζεται με τέτοιες εμπειρίες, αφού αυτοί δεν έχουν αισθανθεί ποτέ κάτι τέτοιο? Άρα λοιπόν, όλα είναι καλά και ωραία, καλές και οι θεολογίες,
καλές και οι διανομενίστικες συζητήσεις. Καλό επίσης είναι και να μελετά κανείς το Λόγο του Θεού, αλλά ο Λόγος του Θεού μιλάει για συγκεκριμένες πύρες σύμφωνα με το Λόγο. Εκεί λοιπόν ο κάθε ένας από εμάς καλείται να οδηγηθεί. Διαβάζει το Λόγο του Θεού όχι ως μία θεωρητική γνώση, αλλά ως βιωματική εμπειρία και τρόπο ζωής. Μάλιστα. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτή την εκπομπή, τη σημερινή μας. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή, όπου θα μπούμε στην πραγματικότητα του κινήματος, στο ξεκίνημα του κινήματος της Πεντηκοστής, δηλαδή που ξεκίνησε, όπως είπαμε, πολλές φορές μέχρι τώρα στην περιοχή της Ασούζας. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια όλους, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός να είναι μαζί σας.